Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Τον δρόμο της ιδιωτικοποίησης παίρνει η ΕΑΘ. Έπειτα από ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ για πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω διεθνούς κλειδωτικού διαγωνισμού για την απόκτηση του 51%. Η διαγωνιστική διαδικασία προβλέπεται να διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξετάζουν δικηγόροι καταγγέλλοντας αστυνομική αυθαιρεσία και βία που εφαρμόζεται τις τελευταίες ημέρες στη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης που σημειώθηκε σε εγκαταστάσεις της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Οι δικηγόροι έκαναν λόγο για πρακτικές αστυνομίας που παραπέμπουν στις νοοτροπίες Γουαντάνομο και δικτατοριών. Μόνιμα πεζόδρομος θα παραμείνει οδός Αγίας Σοφίας, τουλάχιστον το τμήμα από την πλατεία μέχρι τη Τζιμισκή. Δεν υπάρχει πλέον θέμα πιλωτικής εφαρμογής του μέτρου. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε η Αγία Σοφία να γίνει πεζόδρομος. Και το θέμα αυτό σε 15 με 20 μέρες θα αποφανθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο, τόνισε ο κ. Μπουτάρης. Ποινή φυλάκιση στις 8 μηνών επέβαλε σήμερα το Τριμελές Φυτό Θεσσαλονίκης σε παιδοχειρουργό, ο οποίος κατηγορείται ότι ζήτησε και πήρε φακελάκι 400 ευρώ, προκειμένου να υποβάλει σε επέμβαση ενήλικο αγοράκι. Γόβες, μπότες και κάθε είδους παλιά γυναικεία υποδήματα πρόκειται να μετατραπούν σε ένα ξεχωριστό έργο τέχνης. Τα υποδήματα που έχουν αρκετές γυναίκες στα σπίτια τους και δεν θα φορούν άλλο, θα ζητά η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να διοργανώσει μια πρώτη επικαστική δράση που θα έχει τίτλο SUS. Όσοι δημότες θέλουν μπορούν να παραδώσουν παλιά γυναικεία υποδήματα κάθε είδους ως τη Δευτέρα 4 Μαρτίου σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Ένας 42χρονος συνελήφθη από άντρες της δίωξης ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε ποσότητα ηρωίνης που ξεπερνούσε τα 130 γραμμάρια. Ο 42χρονος εντοπίστηκε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια επιχείρησης των αστυνομικών αρχών, ύστερα από συναλλαγή που είχε με 30χρονο άντρα, που επίσης συνελήφθη. Υπόγειοι κάτι θα μπουν το επόμενο διάστημα στο ιστορικό κέντρο της πόλης και θα εφαρμοστεί ένα επιτόπιο μοντέλο επεξεργασίας και παραγωγής ενέργειας από τα σκουπίδια, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. Όπως είπε και ο ίδιος, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από το καπάνι και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα είναι έτοιμο ένα πρότυπο μοντέλο και όλο αυτό θα βοηθήσει στη μείωση των δημοτικών τελών. Για αύριο Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου, ο καιρός θα είναι αρκετά συννεφιασμένος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νότιους ανέμους έως 2 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι ο καιρός θα παρουσιάσει το σκηνικό, με συννεφιασμένο ουρανό και θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 12 βαθμούς Κελσίου, με μικρή ίσχυση των ανέμων. Ίδιο καιρό θα έχουμε και την Κυριακή. Αυτές λοιπόν ήταν και οι ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!